Για πρώτη φορά η Ελικοκίνου μίλησε στο Σταρ για τον σύντροφό της Γιώργο Μπόβρα και αποκάλυψε γιατί προσπαθεί να μην γίνεται κάθε εβδομάδα, όπως είπε, η σχέση της εξώφυλλο στα περιοδικά. Ζω τη ζωή μου όπως πιστεύω εγώ ότι πρέπει να τη ζω, όσο πιο διακριτικά μπορώ. Δεν μου αρέσει να προκαλώ γενικότερα, ούτε με εκδηλώσεις μου, ούτε με δηλώσεις μου, αν θες. Και στη ζωή δεν μου αρέσει γενικότερα κάποια πράγματα να τα κυνηγάω, τα αφήνω να έρχονται. Βέβαια, ο Πασκευολίστας πήγε στα εγγένεια του βρεφονιπιακού σταθμού της Έλλης Κοκκίνου, αν και ήξερε πολύ καλά ότι υπήρχαν κάμερες. Όση ώρα η Κοκκίνου έκανε την οικοδέσποινα, οι παπαράτσι τον απαθανάτησαν να κάθεται στο γρασίδι και να την περιμένει. Μήπως αυτό σημαίνει ότι το επόμενο εξώφυλλο θα είναι ο γάμος τους? Είμαι εγώ χαμηλών τόνων. Γενικότερα κρατάω χαμηλούς τόνους σε όλες τις. Σε όλες τις φάσεις της ζωής μου, σε ό,τι και αν κάνω. Ο έρωτας όμως και ο Βίχας δεν κρύβονται. Είδα τον Γιώργο Μπόγρη πολύ θετικό με τα παιδιά. Είναι αυτό ένα σημαντικό στοιχείο για να εκτιμήσετε έναν άνθρωπο, να αγαπάει τα παιδιά πέρα από τον εαυτό του, έτσι? Νομίζω ότι όσοι αγαπούν τα παιδιά είναι και καλοί άνθρωποι. Άρα συμβαίνει αυτό και με τον κύριο Βόγκ. Εντάξει, μην το εστιάσουμε εκεί. Η τραγουδίστρια παρακολούθησε την πρώτη προβολή της ταινίας «Τι να περιμένεις όταν είσαι έγκυος» με χορηγό τον Δρόμο FM 89,8 και μίλησε για τη μητρότητα. Έχω ανοίξει πάρα πολλά μέτωπα αυτή τη στιγμή και δεν είμαι σε μια κατάσταση για δεύτερο παιδί άμεσα.